Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Μια ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στην αγιασμένη βιωτή και τις διδαχές αγάπης ενός συγχρόνου Αγίου της Εκκλησίας μας. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Από τα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους στην πλατεία Ομονίας της Αθήνας. Παρουσίαση επιμέλεια Δέσποινα Παπά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή για τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη και σήμερα. Ακούτε Ράδιο Ελπίδα στους 96 και 1 της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως. Ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος είναι μια πολύ μεγάλη αγκαλιά. Κατάφερε και έσπασε το φράγμα της φιλαυτίας αλλά και της Ορθοδοξίας. Θα λέγαμε είναι τολμηρό αυτό και έγινε μια αγκαλιά για την οικουμένη ολόκληρη. Κόσμος πολλής περίμενε πάντα έξω να ποτίσει τη δική του ψυχή από την αγιασμένη ψυχή του Αγίου Πορφυρίου. Ο Γέρον Πορφύριος έλεγε μαζί με όλους τους Αγίους ότι ο Χριστός πρέπει να είναι μέσα στην Εκκλησία. Αυτό σημαίνει ενωμένος με τον Χριστό και με όλους τους ανθρώπους του Χριστού και προπαντός με τον Αρχιερέα του που επέχει τόπο και τύπο Χριστού. Αλλά αυτό, το να είναι κανείς μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι κάτι τυπικό. Αυτό άλλωστε πρέπει να σημαίνει η Διαθήκη του στην οποία μας εύχεται να μπούμε στην επίγεια άκτιστη Εκκλησία του Θεού, παρόλον που επιφανειακά σκεπτόμενοι θα το απαντούσαμε ότι είμαστε ήδη στην Εκκλησία αφού είμαστε βαπτισμένοι. Έλεγε ο ίδιος ο Άγιος, «Μέσα στην Εκκλησία προχωρούμε προς την Αθανασία. Η Εκκλησία είναι νέα ζωή εν Χριστώ. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει θάνατος». Δεν υπάρχει κόλαση. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Εάν τις των λόγων μου τηρήσει, ου μη γεύσει τη θανάτου εις τον αιώνα». Ο Χριστός καταργεί το θάνατο. Όποιος μπαίνει στην Εκκλησία σώζεται, γίνεται αιώνιος. Μία είναι η ζωή. Είναι ατελείωτη συνέχεια. Δεν έχει τέλος. Δεν υπάρχει θάνατος. Όποιος ακολουθεί τις εντολές του Χριστού δεν πεθαίνει ποτέ. Πεθαίνει κατά τη σάρκα, κατά τα πάθη και αξιώνεται να ζει από την εδώ ζωή μέσα στον Παράδεισο, στην Εκκλησία μας και κατόπιν στην αιωνιότητα. Με το Χριστό ο θάνατος γίνεται η γέφυρα που θα την περάσουμε σε μια στιγμή για να συνεχίσουμε να ζούμε εν το ανεσπέρο φωτί. Κι εγώ, αφότου έγινα μοναχός, πίστευα ότι δεν υπάρχει θάνατος. Έτσι ένιωθα και νιώθω πάντα, ότι είμαι αιώνιος και αθάνατος. Τι ωραία! Μέσα στην Εκκλησία που έχει τα μυστήρια που σώζουν δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε όμως. Μας διαβάζει ο Παπάς και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, ζούμε τη ζωή του Χριστού. Άμα αυτό, με τη χάρη του Θεού το κατορθώσουμε, τότε βρισκόμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Ζούμε μια άλλη κατάσταση ζηλευτή. Για μας δεν υπάρχει καμία φοβία. Ούτε θάνατος, ούτε διάβολος, ούτε κόλασης. Όλα αυτά υπάρχουν για τους ανθρώπους που είναι μακράν του Χριστού, για τους μη χριστιανούς. Για μας που είμαστε χριστιανοί και κάνουμε το θέλημά του εκεί, όπως το λέει, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν δηλαδή, αλλά όταν ο άνθρωπος αποκτήνει τον παλαιό άνθρωπο στην δυσπαθήμαση και τις επιθυμίες, δεν δίδει σημασία στον διάβολο ούτε και στο κακό. Δεν τον απασχολεί. Εκείνο που τον απασχολεί είναι η αγάπη, η λατρεία στο Χριστό και στο συνάνθρωπό του. Άμα φτάσουμε στο βαθμό να αισθανόμαστε τη χαρά, την αγάπη, τη λατρεία του Θεού χωρίς καμία φοβία, φθάνουμε να λέμε «Ζω Θεού και τη ζω, ζει δε είναι μη Χριστός». Κανείς δεν μας εμποδίζει να μπούμε μέσα στο μυστήριο. Η Εκκλησία είναι ο επιγής παράδεισος. Με τη λατρεία του Θεού ζεις στον παράδεισο. Άμα γνωρίσεις και αγαπήσεις τον Χριστό, ζεις στον παράδεισο. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Ο παράδεισος αρχίζει από εδώ. Η Εκκλησία είναι ο επιγής παράδεισος, ομοιότατος με τον εν ουρανής.
Ο παράδεισος που είναι στον ουρανό, ο ίδιος είναι και εδώ στη γη. Εκεί όλες οι ψυχές είναι ένα. Όπως η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα, αλλά είναι ενωμένα και αποτελούν ένα. Κύριο μέλημά μας είναι να αφοσιωθούμε στο Χριστό, να ενωθούμε με την Εκκλησία. Αν μπούμε στην αγάπη του Θεού, μπαίνουμε στην Εκκλησία. Αν δεν μπούμε στην Εκκλησία, αν δεν γίνουμε ένα με την εδώ, την επίγεια Εκκλησία, υπάρχει φόβος να χάσουμε και την επουράνια. Και όταν λέμε επουράνια, μην νομίζουμε ότι θα βρούμε στην άλλη ζωή κήπους με λουλούδια, βουνά και νερά και πουλιά. Δεν έχει εκεί τις επίγειες ομορφιές, είναι κάτι άλλο, κάτι πολύ υψηλό. Αλλά για να πάμε στο κάτι άλλο, πρέπει να περάσουμε από αυτά, από τις γήινες εικόνες και ομορφιές. Όποιος ζει το Χριστό, γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του, ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μαζί Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδερο που τοποθετημένος μέσα στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως, έξω από τη φωτιά πάλι σίδερος, σκοτεινός, σκοτάδι. Στην Εκκλησία γίνεται η Θεία Συνουσία, γινόμαστε ένθεοι. Όταν είμαστε με τον Χριστό, είμαστε μέσα στο φως και όταν ζούμε μέσα στο φως, εκεί δεν υπάρχει σκότος. Το φως όμως δεν είναι παντοτινό. Εξαρτάται από μας. Συμβαίνει όπως με το σίδερο. Έξω από τη φωτιά γίνεται σκοτεινό. Σκότος και φως δεν συμβιβάζονται. Ποτέ δεν μπορεί να έχουμε σκοτάδι και φως συγχρόνως. Ή φως ή σκότος. Όταν ανάβεις το φως, πάει το σκότος. Να αγαπάμε πολύ την Εκκλησία μας, προέτρεπε ο Άγιος Πορφύριος. Για να διατηρήσουμε την ενότητά μας θα πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, στους επισκόπους της. Υπακούοντας την Εκκλησία υπακούμε τον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε μία πίμνη με ένα πειμένα. Να πονάμε για την Εκκλησία. Να την αγαπάμε πολύ. Να μην δεχόμαστε να κατακρίνουν τους αντιπροσώπους της. Στο Άγιον Όρος το πνεύμα που έμαθα ήταν ορθόδοξο, βαθύ, άγιο, σιωπηλό, χωρίς έρηδες, χωρίς καυγάδες και χωρίς κατακρίσεις. Να μην πιστεύουμε τους ιεροκατηγόρους και με τα μάτια μας να δούμε κάτι αρνητικό να γίνεται από κάποιον ιερωμένο, να μην το πιστεύουμε, ούτε να το σκεπτόμαστε, ούτε να το μεταφέρουμε. Το ίδιο ισχύει και για τα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας και για κάθε άνθρωπο. Όλοι είμαστε Εκκλησία. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία. Ούτε βέβαια το Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν όπως εκείνος ο οποίος λιδωρούμενος ουκ αντελιδώρη πάσχων ουκ υπήλει. Να προσέχουμε και το τυπικό μέρος, να ζούμε τα μυστήρια, ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Σε αυτά βρίσκεται η Ορθοδοξία. Προσφέρεται ο Χριστός στην Εκκλησία με τα μυστήρια και κυρίως με τη Θεία Κοινωνία. Να σας πω για την επίσκεψη του Θεού σε μένα με τον ταπεινό για να δείτε τη χάρη των μυστηρίων. Από καιρό είχα βγάλει στην πλάτη μου ένα σπυράκι το οποίο με πονούσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ μικρό σαν μια κεφαλή καρφίτσας. Ο πόνος απλωνόταν σε μεγάλη περιφέρεια της αριστερής πλευράς της πλάτης. Ήταν αφόρητος. Στο κελί μου στο μήλεση είχαμε κάνει ευχέλαιο. Έτσι όπως πονούσα, μου σταυρώσανε το σπυράκι με ευχέλαιο και αμέσως έσβησε ο πόνος. Και τόσο πολύ είχα ευχαριστηθεί με την επίσκεψη αυτή του Θεού, ώστε όποιος ερχόταν του έλεγα, πάρε από αυτό το ευχέλαιο, ό,τι πόνο έχεις, από αυτό να βάζεις. Συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι προς δόξαν Θεού. Επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Την Πεντηκοστή εξεχήθη χάρις του Θεού όχι μόνο στους Αποστόλους αλλά και σε όλο τον κόσμο που βρισκόταν γύρω τους. Επηρέασε πιστούς και απίστους, πώς το λένε οι πράξεις, και εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό. Και γένε το άφνο
εκ του ουρανού, ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεσθε, συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη ότι οίκουον εις έκαστος τη ιδία διαλέκτο λαλούντων αυτών. Ενώ ο Απόστολος Πέτρος ομιλούσε τη δική του γλώσσα, η γλώσσα του μετεποιεί το εκείνη την ώρα στο νου των ακροατών. Με τρόπο μυστικό, το Άγιον Πνεύμα τους έκανε να καταλαβαίνουν τα λόγια του στη γλώσσα τους μυστικά, χωρίς να φαίνεται. Αυτά τα θαυμαστά γίνονται με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Παραδείγματος χάρη, η λέξη σπίτι, σε αυτόν που ήξερε γαλλικά, θα ακουγόταν λεμεζόν. Ήταν ένα είδος διοράσεως. Άκουγαν την ίδια τους τη γλώσσα. Ο ήχος χτυπούσε στο αυτί, αλλά εσωτερικά, με τη φώτιση του Θεού, τα λόγια ακούγονταν στη γλώσσα τους. Οι πατέρες της Εκκλησίας αυτή την ερμηνεία της Πεντηκοστής δεν την αποκαλύπτουν πολύ φανερά. Φοβούνται τη διαστρέβλωση. Το ίδιο συμβαίνει και με την αποκάλυψη του Ιωάννου. Οι αμύητοι δεν μπορούν να καταλάβουν το νόημα του μυστηρίου του Θεού. Παρακάτω λέγει «Εγένετο δε πάση ψυχή φόβος», δηλαδή κατέλαβε φόβος στην κάθε ψυχή. Αυτός ο φόβος δεν ήταν φόβος, ήταν κάτι άλλο, κάτι ξένο, κάτι ακατανόητο, κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε. Ήταν το δέος, ήταν το γέμισμα, ήταν η χάρις. Ήταν το γέμισμα υπό της Θείας Χάριτος. Στην Πεντηκοστή οι άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά σε μια τέτοια κατάσταση θεώσεως που το χάσανε. Έτσι όταν η Θεία Χάρις τους επισκίαζε, τους ετρέλαινε όλους, με την καλή έννοια, τους ενθουσίαζε. Αυτό μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Ήτανε αυτό που λέγω εγώ καμιά φορά, κατάστασης. Ενθουσιασμός ήταν. Κατάσταση τρέλας πνευματικής. Κλώντεστε κατοίκον άρτων, μετελάμβανον τροφής εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας, ενούντες των Θεών και έχοντες χάριν προς όλων των λαών. Ο δε Κύριος προσετήθη τους σωζωμένους καθημέραν τη Εκκλησία. Οι κλάσεις του άρτου ήταν η Θεία Κοινωνία και συνεχώς αυξάνονταν οι σωζόμενοι εφόσον έβλεπαν όλους τους χριστιανούς να είναι εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας ενούντες των Θεών. Το εν αγαλιάσει και αφελότητη είναι όμοιο με εκείνο το εγένετο δε πάση ψυχή φόβος. Αυτό είναι ενθουσιασμός και αυτό πάλι τρέλα. Εγώ όταν το ζω αυτό το αισθάνομαι και κλαίω. Πηγαίνω στο γεγονός, ζω το γεγονός, το αισθάνομαι και ενθουσιάζομαι και κλαίω. Αυτό είναι Θεία Χάρις. Αυτό είναι και η αγάπη προς τον Χριστό. Αυτό που ζούσαν οι Απόστολοι μεταξύ τους και αισθανόντουσαν όλη αυτή τη χαρά, στη συνέχεια έγινε με όλους κάτω από το υπερόν. Δηλαδή αγαπιόντουσαν. Χαιρόταν ο ένας τον άλλον. Ο ένας με τον άλλον είχαν ενωθεί. Ακτινοβολεί αυτό το βίωμα και το ζούνε κι οι άλλοι. Του δε πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία και ουδέ ιστή των υπαρχόντων αυτό έλεγεν ίδιον είναι, αλλά είναι αυτής άπαντα κοινά. Οι πράξεις ομιλούν για κοινοβιακή ζωή. Εδώ είναι το μυστήριο του Χριστού. Είναι η Εκκλησία. Τα πιο καλά λόγια για την πρώτη Εκκλησία εδώ υπάρχουν.
Η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η θρησκεία μας είναι η θρησκεία των θρησκειών, η εξαποκαλύψεως, η πραγματική, η αληθινή θρησκεία. Οι άλλες θρησκείες είναι ανθρώπινες, είναι κούφιες. Δεν γνωρίζουν το μεγαλείο του Τριαδικού Θεού. Δεν γνωρίζουν ότι ο σκοπός μας, ο προορισμός μας είναι να γίνουμε θεοί κατά χάριν, να ομοιωθούμε με το Θεό τον Τριαδικό, να γίνουμε ένα με εκείνον και μεταξύ μας. Αυτά οι άλλες θρησκείες δεν τα γνωρίζουν. Ο απότερος σκοπός της θρησκείας μας είναι το «Ινα όσιν εν». Εκεί ολοκληρώνεται το έργο του Χριστού. Η θρησκεία μας είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι τρέλα, είναι λαχτάρα του Θείου. Είναι μέσα μας όλα αυτά. Είναι απαίτηση της ψυχής μας η απόκτησή τους. Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μία αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και έτσι είναι πράγματι. Γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του, γίνεται άβολος και ανίσχυρος, έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπέ του κακού πνεύματος. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε είμαστε αμαρτωλοί ανάξι και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλαστημάνε τα θεία, όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα, η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Παλαιά οι άνθρωποι που ήταν σε μια κατάσταση πρωτόγονη δεν είχαν ούτε σπίτια ούτε τίποτα. Μπαίνανε μέσα στις σπηλιές χωρίς παράθυρα. Κλείνανε και την είσοδο μπροστά με πέτρες και με κλαδιά, ώστε να μην μπαίνει ο αέρας. Δεν καταλάβαιναν ότι έξω υπάρχει η ζωή, το οξυγόνο. Μες στη σπηλιά ο άνθρωπος φθήρεται, αρρωσταίνει, καταστρέφεται, ενώ έξω ζωογονείται. Μπορείς να καταλάβεις την αλήθεια? Τότε είσαι στον ήλιο, στο φως, βλέπεις όλα τα μεγαλεία. Αλλιώς είσαι σε μια σπηλιά σκοτεινή, φως και σκότος. Ποιο είναι το πιο καλό? Να είσαι πράος, ταπεινός, ήσυχος, να έχεις μέσα σου αγάπη ή να είσαι νευρικός, στενόχωρος, να διαπληκτίζεσαι με τους πάντες? Ασφαλώς το ανώτερο είναι η αγάπη. Η θρησκεία μας έχει όλα αυτά τα καλά και είναι η αλήθεια. Όμως πολλοί πάνε σε κάτι άλλο. Όσοι αρνούνται αυτή την αλήθεια είναι άρρωστοι ψυχικά. Είναι σαν τα άρρωστα παιδιά που επειδή τους έλειψαν οι γονείς ή χώρισαν ή μάλωσαν, έγιναν απροσάρμοστα. Και στις αιρέσεις πάνε όλοι μπερδεμένοι. Μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονέων. Όμως όλοι αυτοί οι μπερδεμένοι και απροσάρμοστοι έχουν ένα σθένος και μία επιμονή και κατορθώνουν πολλά πράγματα. Υποτάσσουν τους νορμάλ και τους ήσυχους ανθρώπους, διότι επηρεάζουν και άλλους ομοίους τους και υπερτερούν και στον κόσμο, γιατί αυτοί είναι πιο πολλοί και βρίσκουν οπαδούς. Υπάρχουν και άλλοι που ενώ δεν αρνούνται την αλήθεια, εν τούτης είναι μπερδεμένοι και άρρωστοι ψυχικά. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Το μπέρδεμα δεν φεύγει με τίποτα. Μόνο με το φως του Χριστού γίνεται το ξεμπέρδεμα. Την πρώτη κίνηση την κάνει ο Χριστός. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες. Μετά εμείς οι άνθρωποι αποδεχόμαστε αυτό το φως με την αγαθή μας προαίρεση, που την εκφράζουμε με την αγάπη μας απέναντί του, με την προσευχή, με τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, με τα μυστήρια. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φεύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Η αγάπη εννοεί πάντα να κάνει θυσίες. Σε ό,τι κάνεις αγκάρια, κλωτσάει η ψυχή, αντιδρά. Η αγάπη ελκύει τη χάρη του Θεού. Όταν έλθει η χάρης,
έρχονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Αυτά είναι που πρέπει να έχει μία υγιής ψυχή εν Χριστώ. Ο άνθρωπος με το Χριστό γίνεται χαριτωμένος και ζει έτσι πάνω από το κακό. Το κακό γι' αυτόν δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο το αγαθό, ο Θεός. Δεν μπορεί να υπάρχει κακό. Δηλαδή, εφόσον έχει το φως, δεν μπορεί να έχει σκοτάδι. Ούτε μπορεί να το καταλάβει το σκοτάδι, διότι έχει το φως. Οι λόγοι αυτοί περί εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη, αγαπητοί ακροατές, μας βοήθησαν να καταλάβουμε πολλά πράγματα για το αληθινό φως, αλλά και το σκοτάδι. Πράγματι είμαστε μέσα στην εκκλησία, αλλά τόσο μόνο όσο είναι μέσα στην Ελλάδα ο ξένος ταξιδιώτης που πέρασε τα σύνορά της κατά 1-2 βήματα. Αυτός, αν και είναι στην Ελλάδα τυπικά και ουσιαστικά και μπορεί να ταξιδέψει παντού σε αυτήν και να τη γνωρίσει όλη, όμως είναι σαν να μην είναι, αφού μόνο 2 βήματα πέρασε στο έδαφος της και τίποτα δεν ξέρει ακόμα από την Ελλάδα. Έτσι και ο χριστιανός, που μια φορά πέρασε την πόρτα της εκκλησίας και μπήκε μέσα σε αυτήν, είναι ουσιαστικά σαν να μην μπήκε. Άμα δεν προχωράει διαρκώς βαθύτατα σε αυτήν, μέχρι να φτάσει στο θρόνο του Θεού. Ο γέροντας είχε δει στην πράξη ότι η χάρη του Θεού ενεργεί μέσα στην εκκλησία, ότι οι πιστοί πρέπει να είναι μεταξύ τους ενωμένοι σαν ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, ότι κανείς δεν μπορεί να σωθεί όταν ζητά μόνο την ατομική του σωτηρία, ότι η ενότητα ως αίτημα, πόθος και βίωμα του πιστού είναι βασικό στοιχείο στην εκκλησία και προϋπόθεση της σωτηρίας και ότι η αγάπη που οθεί την ψυχή στην ενότητα είναι απαραίτητη για να μπει κανείς στην κοινότητα που συνιστά την επίγεια άκτιστη εκκλησία και να σωθεί εκεί. Όσον αφορά την αγάπη, ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης συνήθιζε να λέει: «Η κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία συμμετεχόντων στην ύπαρξη και στη χαρά, για τη μετάδοση της ζωής, είναι η αγάπη. Αυτός που σκέπτεται ότι ο νέος άνθρωπος θα του στερήσει κάτι από την άνεσή του και τη χαρά του, δεν σκέπτεται όπως ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε το ανθρώπινο γένος, παρόλον ότι αυτόν τον παρεπίκρανε, ανθρωποπαθώς μιλώντας. Η μόνη διάθεση λοιπόν που αρμόζει σε ανθρώπους πλασμένους εικόνα και καθομοίωση Θεού είναι η αγάπη, δηλαδή το άνοιγμα της καρδιάς στο άλλο πρόσωπο, στο σύ του Θεού και στο σύ του συνανθρώπου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους προσπαθεί η Εκκλησία να πείσει τους ανθρώπους να βαδίσουν στο σωστό δρόμο. Όμως ο βασιλικός δρόμος της ευαίσθητης, ποιητικής και ευγενικής ψυχής που σου υποδείκνει ο γέρον Πορφύριος είναι ο δρόμος της αγάπης, του θείου έρωτα προς τον Ιησού Χριστό και ανιδιοτέλεια, δηλαδή η αδιαφορία για τον η αγάπη σου στο Χριστό συνεπάγεται χαρές ή οδύνες. Είναι δρόμος γεμάτος αρχοντιά και ανωτερότητα, χωρίς μιζέριες, υπολογισμούς και φόβους, λεβέντικος και άξιος του θείου μεγαλείου και της απόλυτης εμπιστοσύνης στη φιλική διάθεση του Χριστού που μας αγαπά. Αυτό συνεπάγεται και μια ωραία μεθόδευση του πνευματικού αγώνα του χριστιανού, στην οποία συχνά πυκνά και με πολλά παραδείγματα ανέπτυσε. Ας θυμηθούμε μερικά. Όταν είσαι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, μη χτυπάς το σκοτάδι για να το διώξεις. Δεν φεύγει έτσι. Άνοιξε το παράθυρο στο φως, δηλαδή δώσου στην αγάπη του Χριστού και τότε χωρίς σκόπο φεύγει το σκοτάδι. Όταν έρχεται ο κακός λογισμός, η μελαγχολική σκέψη, ο φόβος, ο πειρασμός να σε καταλάβει, μην καταπολεμάς μαζί τους,
να τα διώξεις. Άνοιξε τα χέρια σου στην αγάπη του Χριστού και σε παίρνει στην αγκαλιά του και χάνονται αυτά από μόνα τους. Όταν ο κήπος της ψυχής σου είναι γεμάτος αγκάθια, πάθη, μην προσπαθείς να τα ξεριζώσεις και βρίσκεσαι διαρκώς τραυματισμένος και μολυσμένος από την ασχολία σου μαζί τους. Δώσε όλη τη δύναμή σου στα λουλούδια της ψυχής σου. Πότισέ τα και τότε τα αγκάθια θα ξεραθούν μόνα τους. Και το καλύτερο λουλούδι είναι η αγάπη σου στο Χριστό. Αν ποτίσεις αυτήν και αναπτυχθεί, όλα τα αγκάθια μαραίνονται. Όσον αφορά τη χαρά, ο γέρον Πορφύριος αγαπούσε όλους με την αγάπη του Χριστού που είναι μοναδική για τον καθένα. Αυτή ήταν η χαρά του. Αλλά η πλούσια καρδιά του Χριστού και όσων ομοιώθηκαν με Αυτόν μπορεί να αγαπά με μοναδικό τρόπο τον κάθε άνθρωπο που είναι εικόνα του αγαπημένου Χριστού. Και η αγάπη αυτή ελκύει τη Θεία Χάρη που επιπίπτει στον αγαπώντα σαν χαρά μεγάλη και ανεξάντλητη. Αυτός που αγαπά είναι χαρούμενος, γιατί η αγάπη είναι δόσιμο και το δόσιμο συνεπάγεται τη μακαριότητα, όπως είπε ο Κύριος. Έτσι ζούσε ο γέροντας τη χαρά που κανείς, ούτε η πόνη, ούτε οι θλίψεις δεν αφαιρεί από εκείνον που είναι δοσμένος στην αγάπη του Χριστού. Ο γέροντας Πορφύριος ζούσε μέσα στην αγάπη του Χριστού. Είχε διαπιστώσει εμπειρικά αυτό που γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. «Η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων». Και γι' αυτό λέει σε μια ηχογραφημένη συνομιλία του με έμφαση και με γεμάτη πραότητα, βεβαιότητα, ο φίλος, ο αδελφός, ο Χριστός, πώς το φωνάζει αυτό όμως και πόσο, τι βάθος κρύβεται μέσα σε αυτό. Πολύ βάθος, δηλαδή είναι το θάρρος. Δεν θέλει το φόβο ο Χριστός, δεν τον εθέλει τον φόβο. Όσον αφορά την Αθανασία, ανέπτυξε και εκεί κάποιους δικούς του λογισμούς. Η νίκη πάνω στο θάνατο, η αίσθηση και η βεβαιότητα της Αθανασίας είναι ένα βίωμα κοινό σε όλους τους Αγίους και στον γέροντα Πορφύριο. Λέγει στην προαναφερθή σε ηχογραφημένη συνομιλία του, ο άνθρωπος του Χριστού πρέπει να αγαπήσει τον Χριστό και όταν αγαπήσει τον Χριστό απαλλάσσεται από τον διάβολο, από την κόλαση και από το θάνατο. Δεν είναι αυτά λόγια υπομένα από κάποιον που συνέλαβε αυτή την αλήθεια με τη σκέψη του. Είναι λόγια βγαλμένα από ένα αληθινό προσωπικό βίωμα και γι' αυτό έχουν την αξία μαρτυρίας, αυτόπτη μάρτυρα. Δεν αλλάζει το πράγμα από το γεγονός ότι ο γέροντας Πορφύριος από ταπείνωση και βαθιά αίσθηση της ανθρώπινης ασθένειάς μας λέει ότι δεν έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Μάλλον ενισχύεται η αξιοπιστία του, διότι δεν είναι πλέον ένας που νομίζει ότι έφτασε κάπου. Δεν έχω φτάσει. Αυτό ζητάω. Αυτό θέλω. Και στη σιωπή μου και παντού προσπαθώ να ζήσω σε αυτά. Δεν τα ζω όμως. Προσπαθώ. Δηλαδή, πώς να σου πω, πώς να σας πω. Δεν έχω πάει σε ένα μέρος. Έτσι. Ή πήγα μια φορά. Το είδα. Τώρα δεν είμαι εκεί. Αλλά το θυμάμαι. Το λαχταράω. Το θέλω. Να, τώρα, αυτή τη στιγμή, αύριο μεθαύριο, κάθε στιγμή μου έρχεται και το θέλω. Θέλω να πάω εκεί. Το ζητάω. Δεν είμαι όμως εκεί. Ναι, αλλά ζω μέσα σε αυτήν την προσπάθεια. Βέβαιοι ο Άγιος Γρηγόριος ότι το ευρύν το Θεόν έγκυται εις το αΐ αυτόν ζητήν. Δεν υπάρχει καλύτερη και εγκυρότερη επιβεβαίωση ότι ο γέρον Πορφύριος βρήκε το Θεό και ότι ο δρόμος της αγάπης που μας υποδεικνύει είναι ο συντομότερος, ο ασφαλέστερος και ο καλύτερος για να μας βρει και εμάς ο Θεός και να περιμαζέψει τον καθένα μας σαν το ένα απολωλός πρόβατο με χαρά και με αγάπη και να μας οδηγήσει από αυτήν εδώ τη ζωή στην επίγεια, άκτιστη εκκλησία του που είναι χώρα αγάπης, χαράς, ειρήνης και αθανασίας. Αγαπητοί ακροατές, τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου περί Εκκλησίας ήταν αυτά και πολλά άλλα υπόθηκαν στα πνευματικά του παιδιά και όχι μόνο. Εμείς θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας για του περί του θείου έρωτος. Όποιος αγαπάει λίγο, δίνει λίγο. Όποιος αγαπάει περισσότερο, δίνει περισσότερο. Και όποιος αγαπάει πάρα πολύ, τι έχει αντάξιο να δώσει, δίνει τον εαυτό του. Έλεγε
ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Στην επόμενη εκπομπή θα αναλύσουμε λοιπόν περί του θείου έρωτος. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό και ευλογημένο απόγευμα. Χαίρετε! Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Μια ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στην αγιασμένη βιωτή και τις διδαχές αγάπης ενός συγχρόνου Αγίου της Εκκλησίας μας. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Από τα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους στην πλατεία Ομονίας της Αθήνας. Παρουσίαση επιμέλεια Δέσποινα Παπά.